στεγνοκαθαριστήρια Drops Laundry βρίσκονται στην ελληνική αγορά από το 2010. Ιδρύθηκαν μεσούσεις της κρίσης και έκτοτε έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς και δεν είναι τυχαίο, καθώς είναι η πρώτη εταιρεία που έφερε στην Ελλάδα το πρώτο μηχάνημα στεγνού καθαρισμού με τεχνολογία K4. Κοντά μας έχουμε τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, τον κύριο Θεοδόση Αλεξόπουλο. Κύριε Αλεξόπουλε, ποια είναι η Drops Laundry και ποια η φιλοσοφία που ακολουθεί? Η Drops Laundry είναι μια ελληνική αλυσίδα στεγνοκαθαριστηρίων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2010 και αυτή τη στιγμή αριθμεί 13 καταστήματα στην Αττική. Παράλληλα, έχουμε μια κεντρική μονάδα στα Σπάτα, 400 τετραγωνικών, και μια πρωτοποριακή υπηρεσία delivery που καλύπτουμε το σύνολο της Αττικής. Η φιλοσοφία μας από την πρώτη μέρα λειτουργίας μας είναι ότι ο δικός μας τρόπος να φροντίζουμε τα ρούχα σας. Και πραγματικά προσπαθούμε με τα πιο σύγχρονα μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο του στεγνοκαθαριστηρίου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σαν να είμαστε εμείς, σαν να είναι τα ρούχα που πλένουμε στο σπίτι μας. Παρά το γεγονός ότι ξεκινήσατε, όπως είπατε, μέσα στην κρίση, το 2010 ιδρύθηκε η εταιρεία, ήδη απαριθμεί 13 καταστήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη κάποια συζήτηση προκειμένου να ανοίξουν νέα καταστήματα εντός της τρέχουσας χρονιάς? Ο προγραμματισμός μας λέει ότι μέσα στο 2013 έχουμε σαν στόχο να ξεκινήσουμε 4 καινούργια καταστήματα, είτε franchise είτε δικά μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε συζητήσεις με κάποιους franchisee και όποιες αποφάσεις θα πάρουμε θα είναι μετά το Σεπτέμβρη, ζυγίζοντας κιόλας την εικόνα της ελληνικής οικονομίας σε εκείνη την περίοδο. Στόχος μας πάντως είναι να ξεκινήσουμε 4 καινούργια καταστήματα μέχρι το τέλος του 2013. Η κρίση πώς έχει επηρεάσει το δικό σας κλάδο, γιατί κατά πολλούς το καθαριστήριο θεωρείται πολυτέλεια? Θα ήταν ψέματα να πω ότι δεν το έχει επηρεάσει. Έχουμε επηρεαστεί, ο κλάδος γενικότερα έχει επηρεαστεί αρκετά. Εμείς, σαν εταιρεία, επειδή ξεκινήσαμε στην κρίση, έχουμε μάθει στα χαμηλά. Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλοί κόσμος, επειδή έχει μειώσει τις αγορές του και τα ψώνια του, χρησιμοποιεί περισσότερο το καθαριστήριο για να συντηρήσει ρούχα που έχει στην ντουλάπα, ότι έχει βγάζει, ξεθάβει ρούχα που δεν τα φορούσε παλιά και αρχίζει και τα συντηρεί και τα φρεσκάρει. Οπότε. Είναι και δεν είναι πολυτελείας. Επίσης, σε κάποια καταστήματα που έχουμε σε κάποιες ορισμένες περιοχές, όπως Ψυχικό, Ερυθρέα και Φυσιά, για κάποιους είναι πολυτέλεια το να έχουν μια γυναίκα που συνηθίζανε στο σπίτι για να σιδερώνει. Αυτή τη στιγμή, με τις τιμές που έχουμε εμείς που βγαίνουμε στην αγορά, είναι πιο φθηνό να έρθουν να φέρουν τα ρούχα τους σε εμάς, παρά να έχουν μια γυναίκα στο σπίτι μόνο για σίδερο ή για αυτό το κομμάτι. Πέρα από το delivery, που είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία για τους πελάτες σας, τι άλλου είδους υπηρεσίες προσφέρετε? Γενικά προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες της καθαριστηρίου, και τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις. Από τα καθημερινά μας ρούχα, από τις τουαλέτες, από τα νηφικά, χαλιά, δερμάτινα, ό,τι μπορεί να καλύψει μια υπηρεσία στεγνοκαθαριστηρίου. Mm-hmm. Πώς μπορεί να είναι σίγουρος ο πελάτης ότι φέρνοντας το ρούχο του στα Drops Laundry θα το παραλάβει ακριβώς όπως σας το έδωσε και δεν θα το χάσει? Με την παραλαβή στο κατάστημα, μαρκάρουμε, μπαίνει μια ετικέτα, υφασμάτινη ετικέτα, που έχει όλα τα στοιχεία του πελάτη, όνομα, επίθετο, κατάστημα, ημερομηνία παραλαβής, ημερομηνία παράδοσης. Με αυτή την ετικέτα το ρούχο πλένεται και επεξεργάζεται στην παραγωγική διαδικασία και φτάνει στον καταναλωτή, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να χαθεί. Επισκέπτοντας κανείς κάποιο από τα καταστήματα της Drops Laundry, εκπλήσεται από τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιείται. Ένα από αυτά είναι και το μηχάνημα στεγνού καθαρισμού με τεχνολογία K4. Σε τι συνίσταται η καινοτομία του συγκεκριμένου μηχανήματος? Στο καθαριστήριο, στο κομμάτι του στεγνού καθαρίσματος, μέχρι τώρα είχαμε δύο τεχνικές. Το περιχλωροθυλένιο, το PER, είναι αυτή η κλασική μυρωδιά καθαριστηρίου. Δεν ξέρω, όλοι έχουμε περάσει και μυρίζουμε. Και το KVL, το οποίο ήταν το άοσμο οικολογικό καθάρισμα. Το περιχλωροθυλένιο έχει απαγορευτεί στην Αμερική, έχει καταργηθεί, γιατί είχε αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνο. Το K4 είναι συνδυασμός και των δύο. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί τελευταία δύο χρόνια στην Αμερική. Τα αποτελέσματά του είναι εκπληκτικά και στο κομμάτι της καθαριότητας. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, που είναι το απαραίτητο που έχουμε. Είναι στις ιδέες μας και στα πιστεύω μας ότι πρέπει να κινούμαστε σε αυτή την τάση. Βγάζει το ρούχο για τον καταναλωτή πιο μαλακό, με πιο έντονα χρώματα. Και λιγότερο
λιγότερη οσμή. Σχεδόν καθόλου οσμή, άοσμη. Και το K4 είμαστε το μόνο καθαριστήριο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που το έχει. Είναι ένα μηχάνημα και ψηλού κόστους, αλλά και μια πρωτοποριακή τεχνολογία. Τι ακριβώς είναι το Dropsy World Club και ποια τα ωφέλη που μπορεί να έχει ο πελάτης? Το Dropsy World Club είναι μια κάρτα μέλους που κάποιος κάνει, τη συμπληρώνοντας με μια φόρμα στο κατάστημα, γίνεται μέλος. Έχει 5% έκπτωση σε κάθε συναλλαγή που κάνει στο κατάστημα. Ενημερώνεται για τις προσφορές μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και παίρνει μελλοντικά, έχουμε στο μυαλό μας, να εντάξουμε και άλλες υπηρεσίες με συνεργαζόμενες εταιρείες για κάποιες εκπτώσεις. Αλλά αυτό ακόμα μελλοντικά. Πώς έκλεισε το 2012 και ποιες οικονομικές προβλέψεις για το 2013? Το 2012, επειδή είμαστε μια εταιρεία ούτως ή άλλως σε ανάπτυξη, δηλαδή έχουμε, το 2012 ήταν η δεύτερος χρόνος λειτουργίας μας, έκλεισε μέσα στις προβλέψεις μας. Δηλαδή ότι μέσα στα πλαίσια αυτό που έχουμε υπολογίσει τα οικονομικά. Το 2013 περιμένουμε να έχουμε μια αύξηση τόσο στους τζίρους και όσο και στα έσοδα, με τη λογική ότι οριμάζουν τα καταστήματά μας ή θα δημιουργήσουμε νέα καταστήματα. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την πολιτική σταθερότητα ουσιαστικά και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας και της λειτουργίας καταστημάτων στον cloud το δικό σας, ποια είναι η διαφορά τους σε σύγκριση με καταστήματα του εξωτερικού? Το δικό μας project έχει βασισμένο ακριβώς όπως λειτουργούν τα καταστήματα κυρίως στις ΗΠΑ. Μια κεντρική μονάδα καθαρισμού, σημεία παράδοση παραλαβή σχηματισμού όπου ανοίγουμε. Δηλαδή, μηχανήματα τα καταστήματά μας μέσα δεν έχουν. Μηχανήματα όλα έρχονται και συγκεντρώνονται όλα τα ρούχα και πλένονται στην κεντρική μας μονάδα. Δώστε μας μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορεί να ακολουθεί κανείς στην καθημερινότητά του προκειμένου να διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τα αγαπημένα του ρούχα. Γενικά τα υφάσματα όλα έχουν ανάγκη από οξυγόνο. Οπότε, ανά τα χρόνια καταστήματα πρέπει να αερίζονται τα ρούχα ή να φρεσκάρονται σε ένα αντίστοιχο καθαριστήριο σαν και εμάς. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φυλάμε στην δουλάβα μας τα ρούχα με τον άιλον του καθαριστηρίου. Αυτό μόλις τα παραλαμβάνουμε στο σπίτι πρέπει να το αφαιρούμε και να τοποθετούμε τα ρούχα στην δουλάπα χωρίς άιλον, για να μπορεί να αναπνέει το ρούχο. Επίσης δεν πρέπει να τα φυλάμε με λεκέδες. Ένας λεκέδης που μπορεί να μείνει στο ρούχο θα ποτίσει και μετά θα είναι πολύ δύσκολο ή μπορεί να μην μπορεί να βγει μετά όταν πάει στο καθαριστήριο. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουμε για να έχουν διάρκεια, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα ρούχα μας.